Θα συνεχίσουμε και σήμερα για τα κυκλώματα με τα οποία αφαιρούμε δύο σήματα και ενισχύουμε το αποτέλεσμα της διαφοράς. Είχαμε δει το απλό κύκλωμα το αφαιρέτη, θα δούμε ένα βελτιωμένο κύκλωμα, το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στην πράξη συνήθως, τον ενισχυτή οργανολογίας. Αλλά πριν δούμε αυτό το κύκλωμα, ας κάνουμε πρώτα μια άσκηση πάνω στο κύκλωμα του αφαιρέτη. Οπότε, να το ζωγραφίσουμε. Είναι πιο πολύ για να εξασκηθούμε λιγάκι στην ανάλυση κυκλωμάτων, γι' αυτό κάνουμε την άσκηση. Λοιπόν, είχαμε πει γενικά ότι στο κύκλωμα του αφαιρέτη, έτσι, εδώ πέρα, να εξηγήσουμε τη διαφοροποίηση, είναι ότι εδώ πέρα στην R4, σε αυτό που είχαμε δείξει μέχρι τώρα, το βάζαμε στη γη αναφοράς. Πλέον τώρα εδώ πέρα έχουμε συνδέσει μια σταθερή τάση, δηλαδή στην ουσία έχουμε τρεις πηγές εισόδου, την είσοδο 1, την είσοδο 2 και έχουμε βάλει εδώ πέρα μια τάση αναφοράς. Και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πρακτικά που χρησιμεύει αυτή η τάση αναφοράς. Οπότε, ενώ αυτά τα σήματα γενικά είναι μεταβαλλόμενα, δηλαδή είναι εναλλασσόμενα σήματα ή συσήματα, κάτι τέτοιο ας πούμε, εδώ πέρα συνήθως η τάση αναφοράς είναι DC. Είναι μια σταθερή τιμή. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει ο λόγος των αντιστάσεων για ένα πολύ καλό αφαιρέτη, δηλαδή το R2 προς R1 να ισούται με R4 προς R3. Συνήθως αυτό που κάνουμε στην πράξη, όπως φαντάζεστε, είναι ότι βάζω R1 εδώ, βάζω και R1 εδώ. Βάζω R2 εδώ πέρα, βάζω και R2 εδώ πέρα. Οπότε, ας το βάλω εγώ κατευθείαν εδώ, R1 και R2. Θεωρώντας βέβαια ότι αυτές η αρένα είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, είναι περίπου ίσες, στα όρια βέβαια της ανοχής που έχουμε, της ανοχής η οποία ισχύει για τις αντιστάσεις και οι R2 βέβαια είναι αντίστοιχα ίσες, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε βέβαια και την ανοχή που έχουν οι αντιστάσεις. Λοιπόν, το ερώτημα είναι να υπολογίσουμε πόσο είναι η τάση εξόδου. Έχουμε πει γενικά ότι όταν βλέπουμε ένα κύκλωμα το οποίο έχει πολλαπλές πηγές τάσης στην ως εισόδους, ότι εφαρμόζουμε την αρχή της επαλληλίας. Η αρχή της επαλληλίας τι λέει? Ότι κάθε φορά μηδενίζουμε όλες τις πηγές εισόδου, όλες τις τάσεις εισόδου, εκτός από μία. Υπολογίζουμε την έξοδο, αυτό το κάνουμε διαδοχικά για κάθε πηγή τάσης εισόδου και προσθέτουμε στο τέλος τις επιμέρους εξόδους για να βρούμε την τελική έξοδο. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, δηλαδή πάλι θα εφαρμόσουμε την αρχή της επαλληλίας, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα μηδενίσω πρώτα τη vein 1 και θα κρατήσω τη vein 2 και τη vref. Συγγνώμη. Θα μηδενίσω vein 1, vein 2 και θα κρατήσω μόνο τη vref και θα βρω την έξοδο. Ήστερα θα μηδενίσω τη vein 2 και vref και θα κρατήσω μόνο τη vein 1 για να βρω την έξοδο. Και ύστερα θα μηδενίσω vein 1 και vref και θα κρατήσω μόνο τη vein 2 για να βρω την έξοδο. Εδώ πέρα, έτσι, εμείς έχουμε ήδη υπολογίσει τι συμβαίνει όταν το VRF είναι 0. Όταν το VRF είναι 0, στην ουσία έχουμε τον κλασικό αφαιρέτη. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε πει ότι η έξοδος, αυτό το είχαμε αποδείξει, έτσι, σε προηγούμενο μάθημα, είναι αυτή εδώ. Τώρα εγώ μπορώ να εφαρμόσω στην αρχή της επαλληλίας, δεν με εμποδίζει κανείς, θεωρώντας ότι, ας το πούμε, βέα ούτε ένα αυτό. Τώρα, θεωρώ εγώ ότι αυτές οι δύο είναι μηδενικές. Δεν με εμποδίζει κανείς, μπορώ να το εφαρμόσω. Δηλαδή, η αρχή της επαλληλίας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι κάθε φορά μηδενίζω όλες εκτός από μία πηγή τάση εισόδου,
Αυτό δεν είναι περιοριστικό. Θα μπορούσα εγώ να πω ότι ξέρετε ότι μηδενίζω όλες εκτός από δύο, αν με βολεύει. Ή τις μηδενίζω όλες εκτός από τρεις και παίρνω κάθε φορά τριάδα μη μηδενικών πηγών τάσεων εισόδου. Έτσι, οπότε η αρχή της υπαλληλίας είναι γενικότερη. Αν έχω νη πηγές τάσεις εισόδου κάθε φορά, νη, έτσι, από αυτές μηδενίζω τις μη, έτσι, δηλαδή, έτσι, αν είχα 10 θα μπορούσα να πω ότι κάθε φορά μηδενίζω 4. Υπολογίζω την έξοδο που οφείλεται σε όλες τις υπόλοιπες, τις μη μηδενικές, και το κάνω αυτό ώστε να έχω σαρώσει όλες τις πηγές της τάσεων εισόδου. Λεπτομέρεια είναι αυτό, απλώς θα πω ότι εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να πω ότι κάθε φορά έχω μία που δεν μηδενίζω και έχω μηδενίσει τις άλλες δύο. Το μπορώ να το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Οπότε θεωρώ, τέλος πάντων, ότι η vein 1 και η vein 2 είναι μηδενικές. Θεωρώ ότι η VREF δεν είναι μηδενική. Οπότε πάω να δω στην ουσία τι επίδραση έχει η VREF στην έξοδο. Δηλαδή με αυτό εδώ πέρα, το πρώτο, έχω βρει τι επίδραση έχουν αυτές οι δύο πηγές μαζί όταν λειτουργούν στην έξοδο. Τώρα πάω να κάνω να δω τι επίδραση έχει και η εναπομείνασα πηγή, η VREF, την οποία δεν την έχω δει μέχρι τώρα. Οπότε μηδενίζω τις άλλες δύο, γιατί για τις άλλες δύο έχω δει τι συμβαίνει, και πάω να δω τι συμβαίνει και με την τρίτη πηγή. Οπότε πάμε να σχεδιάσουμε λίγο το κύκλωμα για να μας βοηθήσει στην ανάλυση. Λοιπόν, μηδενισμός σημαίνει ότι είναι σαν να τις έχω συνδέσει τις πηγές στη γη αναφοράς. Δηλαδή, αντί για την πηγή, έχω πετάξει τη πηγή και έχω βάλει τη γη αναφοράς. Το σημείο προς το οποίο θεωρώ ότι μετρά όλες τις τάσεις, και το σημείο αυτό θεωρώ ότι έχει μηδενικό δυναμικό. Και πάλι εδώ για τις τάσεις R1 και R2. Και πάω να υπολογίσω την έξοδο τη 2, η οποία οφείλεται μόνο στην τάση VREF, την τάση αναφοράς αυτή. Λοιπόν, στην ουσία, αυτό αν το δούμε, ακούγουμε κανονικά παιδιά, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λιγάκι. Λοιπόν, οι δύο κάτω αντιστάσεις, η R1 και η R2, στην ουσία ένας διαιρέτης τάσης, δηλαδή αυτή εδώ πέρα και αυτή εδώ, σχηματίζουν ένα διαιρέτη τάσης. Και είπαμε, γιατί σχηματίζουν διαιρέτη τάσης, γιατί αυτές οι δύο αντιστάσεις διαιρέονται από το ίδιο ρεύμα. Μόνο τότε μπορώ να πω ότι σχηματίζουν διαιρέτη τάσης δύο αντιστάσεις. Ότι διαιρέονται από το ίδιο ρεύμα. Και γιατί διαιρέονται από το ίδιο ρεύμα, γιατί το ρεύμα εδώ πέρα, στον τελεστικό ενισχυτή στις δύο εισόδους είναι τι? Μηδενικό. Γι' αυτό, ό,τι ρεύμα υπάρχει στη μία, θα υπάρχει και στην άλλη. Έτσι, αυτό εδώ, ας πούμε, το γιώτα. Οπότε εγώ αυτή εδώ πέρα την τάση, έτσι υπολογίζω πρώτα αυτή την τάση, ας την πω ΒΑ, οπότε ΒΑ είναι ο τύπος του διαιρέτη τάσης R1. Έτσι, προσοχή, στον αριθμητή είναι πάντοτε η αντίσταση που πάει στη γη. Ποια αντίσταση πάει στη γη? Η R1 προς το άθροισμα το 2 αντιστάσεων επί την τάση που υπάρχει στο διαιρέτη, η οποία είναι η τάση αναφοράς, το VREF. Λοιπόν, στην ουσία, αφού έχω υπολογίσει εδώ πέρα, πρόκειται, αν το δούμε, για μία αναστρέφοντα ενισχυτή. Γιατί έχω την τάση εδώ, ο μία αναστρέφοντα ενισχυτής. Το κάνω λίγο στα γρήγορα εδώ πέρα για να το θυμηθούμε. Είναι αυτό εδώ το κύκλωμα. Εδώ έχω μία τάση. Στην ουσία, εγώ έχω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τάση ΒΑ είναι η τάση από το διαιρέτη. Οπότε αυτό είναι κλασικά μία αναστρέφω ενισχυτής, δηλαδή η έξοδος θα είναι η ΒΑ επί το κέρδος που έχει ο μία αναστρέφω ενισχυτής, 1 συν R2 προς R1.
Οπότε, συνδυάζοντας αυτές τις δύο για να δούμε την τελική έξοδο λόγω μόνο της VRF είναι το VA είναι R1 προς R1 συν R2 επί VRF, αυτό εδώ δηλαδή, έτσι, είναι το VA επί 1 συν R2 προς R1. Τώρα να το προχωρήσω λιγάκι, έτσι. Είναι VREF επί R1 προς R1 συν R2. Αυτό εδώ πέρα τα κλάσματα τα κάνουμε ομόνιμα, όπως λέμε, τέλος πάντων. Έτσι αυτό, ότι είναι εντός παρένθεσης, βλέπουμε εύκολα ότι είναι τι, το R1, ας το γράψουμε μπλε, συν R2 δια R1. Όλο αυτό, με αυτό απλοποιείται, κάνει μονάδα. Δηλαδή θα πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, το VOUT2 είναι απλώς το VREF. Οπότε, η τελική έξοδος είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους, δηλαδή το VOUT συνολικά θα είναι το VOUT1 συν VOUT2. Οπότε είναι αυτό που είχαμε λόγω των δύο πηγών εισόδου, συν αυτή εδώ πέρα την σταθερή τάση, την τάση αναφοράς. Λοιπόν, και ποια είναι η χρησιμότητα. Η χρησιμότητα είναι ότι μπορώ πλέον εγώ την έξοδο να την πάω σε οποιοδήποτε επίπεδο, επιλέγοντας κατάλληλο το VREF. Δηλαδή, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι εγώ, ότι η έξοδος, αν δεν υπήρχε το VREF, θα ήταν κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτό χωρίς την τάση αυτή αναφοράς, δηλαδή τον κλασικό αφαιρέτη που είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα. Και φανταστείτε ότι το επόμενο κύκλωμα, ότι το μετά ακολουθεί ένα κύκλωμα μετά τον αφαιρέτη, το οποίο δεν δέχεται αρνητικές τιμές και θέλουμε να έχει μόνο θετικές τιμές. Αυτό εδώ πέρα το σήμα εξόδου, όπως βλέπετε, έχει και αρνητικές τιμές. Αυτά εδώ πέρα τα που κυτρινίζω. Έτσι. Οπότε, αν αυτά είναι ανεπιθύματα, ανεπιθύμητα προφανώς δεν μπορώ να τα κόψω, γιατί θα παραμορφώσω το σήμα. Οπότε, μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν αφαιρέτη, δηλαδή αντί να χρησιμοποιήσω τον σκέτο αφαιρέτη, να χρησιμοποιήσω έναν αφαιρέτη ο οποίος να έχει και VREF, κατάλληλο VREF, ώστε να κάνει τι, να ανυψώσει την έξοδο. Δηλαδή, να φτιάξω ένα σήμα, το οποίο βέβαια εντάξει τώρα δεν το ζωγραφίσω ακριβώς το ίδιο, αλλά θα είναι έτσι. Να έχει μόνο θετικές τιμές. Οπότε, στην ουσία, ο απλός αφαιρέτης που είχαμε δει μέχρι χθες, έτσι, είναι ειδική περίπτωση αυτού εδώ πέρα του κυκλώματος. Δηλαδή, η γενική μορφή του αφαιρέτη πλέον είναι αυτή εδώ. Όπου υπάρχει και μια τρίτη τάση αναφοράς, η οποία μετατοπίζει την έξοδο κατά βούληση. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Μπορεί να θέλω να μετατοπίσω προς τα κάτω για κάποιο λόγο την έξοδο. Συνήθως προς τα πάνω το χρησιμοποιούμε για να έχουμε θετικές τιμές. Δηλαδή, η κλασική περίπτωση χρήσης αυτής της τάσης, της τάσης αναφοράς, είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι αν το σήμα που προκύπτει στην έξοδο πιθανόν να έχει αρνητικές τιμές και εγώ δεν θέλω να έχει αρνητικές τιμές για οποιοδήποτε λόγο, γιατί είναι κάποιο κύκλωμα, παράδειγμα, ένας μικροελεκτής ο οποίος δεν δέχεται αρνητικές τιμές, οπότε βάζω την τάση αναφοράς για να ανυψώσω, ώστε να είμαι σίγουρος ότι η έξοδος θα έχει αυστηρά θετικές τιμές.
Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι το τελικό κύκλωμα, το πιο γενικό κύκλωμα το αφαίρετη, είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, συνηθέστερη μορφή βέβαια είναι έχοντας εδώ πέρα τη γη αναφοράς. Αλλά αυτό όμως θυμόμαστε ότι στην ουσία είναι το γενικό κύκλωμα. Και μάλιστα σε εφαρμογή σου επαναλαμβάνω που εμπλέκει και ένας μικροελεκτής, δηλαδή μετά τον αφαιρέτη εδώ πέρα. Αυτό θα έπρεπε να πάει σε μικροελεκτή. Πολλές φορές το VREF έχει μία μη μηδενική τιμή. Γιατί συνήθως το σήμα θα έχει και αρνητικές τιμές εδώ πέρα. Οπότε βάζω ένα μη μηδενικό VREF κατάλληλο, έτσι, όσο είναι η μεγαλύτερη αρνητική τιμή, κατά απόλυτη τιμή δηλαδή. Αν το σήμα η μικρότερη τιμή ως προς αρνητικό, έτσι, είναι μείον 2, οπότε το πιο αρνητικό είναι, έτσι, κατά πολύ τιμή το 2, θα πρέπει να θα βάλω ένα VREF συν 2. Οπότε με ένα VREF συν 2, όλα θα πάνε κατά 2 πάνω, οπότε θα είναι πάνω από το 0. Και μάλιστα βάζω και λίγο πιο παραπάνω από τα 2, έτσι, από το πιο αρνητικό, για να είμαι σίγουρος ότι θα είμαι πάνω από το 0. Δηλαδή μπορώ να βάλω 2,1, 2,2, για να εξασφαλίσω ότι ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαταραχή, ότι ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες το πιο αρνητικό που περιμένω είναι μείον 2, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια διαταραχή και να με πάει και λίγο πιο κάτω από το μείον 2, οπότε για να έχω καλυμμένα τα ανώτα μου, βάζω λίγο παραπάνω από το πιο αρνητικό, την πιο αρνητική τάση που περιμένω να υπάρχει. Όσο μικροελεκτής, γιατί οι μικροελεκτές, να ξέρετε, το Arduino για παράδειγμα, έτσι, θέλουν τάσεις συνήθως μεταξύ 0 και 5 βότ, δηλαδή οι τάσεις που δέχονται στην είσοδό τους θα πρέπει να είναι σε αυτό, ή κάποιοι μικροελεκτές είναι 0 και 3,3 βολτ. Έτσι. Δεν υπάρχουν μικροελεκτές λόγω κατασκευής οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με αρνητικές τάσεις, και μάλιστα αν βάλουμε αρνητική τάση, έτσι, όχι τώρα μερικά μιλιβόλτ, δηλαδή είναι μείον 100 μιλιβόλτ, αν βάλουμε μια τάση μείον 1 ή μείον 2 βολτ και την αφήσουμε για λίγο χρονικό διάστημα, καταστρέφει το μικροελεκτή, τη θύρα του μικροελεκτή. Στο Arduino, έτσι, το Arduino έχει κάποιες θύρες οι οποίες ονομάζονται α0. Θα πούμε για Arduino προς το τέλος κάποια πράγματα, α0, α5, όπου μπορώ να συνδέσω μία τάση εισόδου. Οπότε, αν για παράδειγμα στο α0 βάλω μία αρνητική τάση για αρκετή ωρίτσα, αρκετή ώρα δεν σημαίνει και κανένα μισάωρο, ή κανένα λεπτό μπορεί, πάει, την κατέστρεψα την α0. Κατέστρεψα την είσοδο δηλαδή, και δεν είναι επανορθώσιμη, έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τις υπόλοιπες. Και ίσως να προκαλέσω και βράδυ και στον ίδιο το μικροελεκτή, στην καρδιά δηλαδή του Arduino, που ήταν να γίνει άχρηστο ολόκληρο το Arduino. Οπότε θέλει προσοχή, δηλαδή θα πρέπει όταν έχουμε μικροελεκτή, έτσι, να εξασφαλίζουμε ότι αυτό εδώ τηρείται. Οπότε στον αφαιρέτη μια καλή λύση είναι, έτσι, να βάλουμε εδώ πέρα μια τάση αναφοράς, η οποία μας εξασφαλίζει ότι θα έχω την επιθυμητή έξοδο. Λοιπόν, είχαμε πει στον αφαιρέτη ότι ο αφαιρέτης έχει δύο βασικά προβλήματα. Τα οποία θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο αφαιρέτης έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ένα απλό κύκλωμα, δεν έχει πολλά-πολλά. Αλλά έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Έτσι. Ίσως μπορεί να πει κάποιος έχει 2,5 μεγάλα πλεονεκτήματα, το μισό μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει οι αντιστάσεις να είναι πάρα πολύ κοντά στις τιμές του, να έχουν πάρα πολύ μικρή ανοχή, να είναι αυτό που λέμε ταιριασμένες. Οπότε ας κάνω τον κλασικό αφαιρέτη, έτσι, χωρίς τη VREF, αλλά έτσι έχουμε στο μυαλό μας, θεωρούμε εδώ ότι R1, το οποίο είναι, έτσι, το συνηθισμένο, δηλαδή αν εδώ έχω βάλει R1 10 κιλο και R2 100 κιλο στις πάνω μιλώ, έτσι, θα μπορούσα εδώ πέρα στις κάτω να βάλω 20 κιλο και 200 κιλο ή 30 κιλο και 300 κιλο. Απλώς ο λόγος κάθε φορά να είναι τι, 10, αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά όπως καταλαβαίνετε
αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ότι βάζουμε δύο δεκάρες και δύο κατοστάρες, οπότε, για ευκολία δικιά μας. Αλλά λέω ότι αυτό εδώ δεν είναι περιοριστικό. Λοιπόν, ένα από τα μειονεκτήματα που έχει αυτό το κύκλωμα είναι το εξής. Είχαμε πει ότι, το είχαμε δει εχθές και λίγο σε μια προσομοίωση και αριθμητικά, ότι αυτές εδώ οι δύο αντιστάσεις, η αρένα, θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες σε τιμή. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Γιατί είχαμε πει ότι αν εδώ προηγείται κάποιο άλλο κύκλωμα, δηλαδή το V1, V2 δεν είναι από κάποια γεννήτρια σήματος που θα πέραμε στο εργαστήριο, θα μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο κύκλωμα, για παράδειγμα μια γέφυρα Wheatstone που είδαμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν αυτές οι δύο αντιστάσεις αρέα δεν επιλεχθούν καλά, να επηρεάζει την έξοδο του προηγούμενου κυκλώματος, δηλαδή τις εισόδους που θα δεχθεί στην ουσία ο αφαιρέτης. Ενώ το κύκλωμα το προηγούμενο, για παράδειγμα, θα πρέπει να παράγει 1 βολτ και 1,1 βολτ αν ήταν μόνο του, αν αυτές εδώ πέρα αντιστάσεις επιλεχθούν φτωχά, όπως λέμε, έτσι δηλαδή, όχι με καλό σκεπτικό, θα μπορούσα αυτά εδώ πέρα, αυτές οι τιμές να είναι διαφορετικές όταν συνδέσω το κύκλωμα του αφαιρέτη και να πάρω μία έξοδο η οποία θα είναι διαφορετική από την αναμενόμενη. Οπότε, πώς μπορώ εγώ, και το ερώτημα, και αν, να μου απαντήσετε έτσι, αν έχετε κάποια ιδέα, πώς μπορώ εγώ να απομονώσω, προσοχή έτσι, το ρήμα που χρησιμοποιώ, να απομονώσω τον αφαιρέτη από το προηγούμενο κύκλωμα. Οπότε, ό,τι αντιστάσεις αρένα και αν βάλω εδώ πέρα, να μην έχω πρόβλημα. Δηλαδή, να επηρεάσει ο αφαιρέτης την έξοδο του προηγούμενου κυκλώματος. Οπότε, πώς μπορώ να βάλω κάποιο έτσι είδος απομόνωση. Γιατί στην ουσία αυτό θέλω να κάνω, να μπορώ να απομονώσω με κάποιο τρόπο το κύκλωμα του αφαιρέτη από το προηγούμενο κύκλωμα. Οπότε, αν τα συνδέσω τα δύο μεταξύ τους, θα υπάρχει αυτή η βαθμίδα απομόνωσης, η οποία θα εξασφαλίζει ότι ό,τι αντιστάσεις αρένα και αν έχω επιλέξει, δεν θα έχω κάποιο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα στην έξοδο. Υπάρχει κάποια ιδέα πώς μπορώ να βάλω εδώ πέρα κάτι ενδιάμεσο. Έτσι, δηλαδή, στην ουσία, όπως είναι εδώ το κύκλωμα του αφαιρέτη, έχω ένα προηγούμενο κύκλωμα από το οποίο παίρνω τις δύο εισόδους. Εδώ ενδιάμεσα, ας το κάνουμε, πρέπει να βάλω κάτι που θα λειτουργεί ως μια βαθμίδα απομόνωσης. Και βέβαια εδώ πέρα να ακολουθεί πλέον το κύκλωμα του αφαιρέτη. Οπότε υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια ιδέα πώς μπορώ να το πετύχω αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, θα σας βοηθήσω λίγο ακόμα, ότι αν αυτό εδώ πέρα το κύκλωμα βγάζει μια τάση V1 και εδώ πέρα V2, παράγει δύο τάσεις ας πούμε, τις οποίες χρησιμοποιώ, εντάξει εδώ πέρα, ακόμα και αν συνδέσω τον αφαιρέτη, να έχω πάλι V1 και V2, να μην αλλάχθει, έτσι, να μην αλλάχθουν αυτές οι τάσεις, επειδή υπάρχει ο αφαιρέτης, να μην τροποποιηθούν, όπως είδαμε και χθες. Οπότε, πώς μπορώ να το πετύχω αυτό. Κάποια σκέψη, με βάση αυτά που έχουμε πει, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι καινούριο. Ποιο κύκλωμα έχουμε πει μας. Ακριβώς αυτό. Δύο απομονωτές θα βάλω στις δύο εισόδους. Ωραία. Οπότε, στην ουσία, να το ζωγραφίσω πάλι, είναι ο αφαιρέτης. Το κύκλωμα του απομονωτή το λέει. Έτσι. Αυτό κάνει, είχαμε πει, ότι δεν έχει κάνει τίποτα άλλο, δεν έχει κέρδος, δεν προσφέρει κέρδος. Απλώς αντιγράφει την είσοδο στην έξοδό του. Αλλά απλώς είναι τέτοιο, ώστε ό,τι και να συνδέσω στην έξοδο του απομονωτή, δεν θα επηρεάσει ό,τι έχω συνδέσει στην είσοδο του απομονωτή. Οπότε,
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια βελτιωμένη έκδοση ενός κυκλώματος αφαίρεσης, τώρα παρενθετικά, πιο καλό είναι το πιο δόκιμο να πούμε ένα κύκλωμα ενίσχυσης διαφορών, γιατί δεν κάνει απλώς αφαίρεση, δεν αφαιρεί δύο τάσεις, ενισχύει τη διαφορά τους. Οπότε, είναι να βάλω εδώ έναν απομονωτή, δηλαδή την είσοδο την παίρνω από ένα απομονωτή, έτσι, εδώ ο απομονωτής. Οπότε εδώ να συνδέσω τη μία τάση εισόδου, όποια και αν είναι η τάση εισόδου, είτε είναι από κάποια γεννήτρια σήματος, είτε είναι από κάποιο κύκλωμα, και βέβαια αντίστοιχα εδώ να βάλω ένα δεύτερο απομονωτή. Και να συνδέσω τη δεύτερη είσοδο. Λοιπόν, κρατήστε λιγάκι στο μυαλό σας αυτό το κύκλωμα, γιατί ο ενισχυτής οργανολογίας που θα πούμε στη συνέχεια θα δείτε ότι μοιάζει λίγο με αυτό το κύκλωμα. Οπότε τώρα έχω λύσει το ένα από τα δύο προβλήματα, οπότε πλέον μπορώ εδώ πέρα να βάλω αντιστάσεις R1, οι οποίες να είναι και μικρές, δηλαδή να είναι και 100 ohm που λέει ο λόγος, ή 1 kilo ohm. Οπότε δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι δύο είσοδοι εδώ πέρα, η Vein 1 και η Vein 2. Ειδικά αν προέρχονται από κάποιο άλλο κύκλωμα, για παράδειγμα μια γέφυρα Wilson. Το δεύτερο μειονέκτημα όμως που είπαμε ότι υπάρχει με τον αφαιρέτη είναι ότι αν θέλω για κάποιο λόγο να αλλάξω το κέρδος, δηλαδή το κέρδος γενικά να είναι μεταβλητό, οπότε μια στιγμή να είναι επί 10 το κέρδος, και την άλλη φορά το κάνω επί 20, θα πρέπει κάθε φορά να αλλάζω δύο αντιστάσεις. Για παράδειγμα, αν θέλω να διπλασιάσω το κέρδος, θα πρέπει τις R2 να τις κάνω δύο φορές μεγαλύτερες. Θα πρέπει να κάνω και τις δύο R2. Γιατί, για να διατηρείται ο λόγος των αντιστάσεων. Ο λόγος των πάνω αντιστάσεων θα πρέπει να είναι πάντοτε ίσως με το λόγο των κάτω αντιστάσεων. Οπότε δεν μπορώ να κάνω μόνο τη μία διπλάσια, θα πρέπει αναγκαστικά να γίνει και, και η δεύτερη διπλάσια. Έτσι, αυτό είναι ένα μειονέκτημα το οποίο είναι λιγότερο σοβαρό από το πρώτο μειονέκτημα που επιλύσαμε. Έτσι. Οπότε, για να το καταφέρουμε αυτό, στην ουσία επεκτείνουμε αυτό το κύκλωμα και φτιάχνουμε πλέον τον ενισχυτή οργανολογίας, το οποίο είναι το κύκλωμα που χρησιμοποιούμε στην πράξη για να ενισχύσουμε τη διαφορά δύο σημάτων. Δηλαδή, στην πράξη, αν πάω να φτιάξω, για παράδειγμα, έναν καρδιογράφο μόνος μου, μπορώ να το φτιάξουμε, είπαμε, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο, δεν θα βάλω ένα αφαιρέτη, θα χρησιμοποιήσω ένα ενισχυτή οργανολογίας. Γιατί είναι τόσο πολύ διαδεδομένος, όπου δίνεται έτοιμος. Δηλαδή είναι ένα κύκλωμα το οποίο δεν χρειάζεται να πάω εγώ να πάρω διακριτά σημεία, δηλαδή να πάρω 7 αντιστάσεις που θέλει και 3 ολοκληρωμένα που θέλει, όπως θα δείτε, για να το κατασκευάσω. Στα ολοκληρωμένα, τα μικρά αυτά, όσοι κάνατε το εργαστήριο και είδατε το ολοκληρωμένο, ένας ενισχυτής οργανολογίας είναι σαν το ολοκληρωμένο που χρησιμοποιήσατε στο εργαστήριο. Σε τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή δεν είναι καν πιο μεγάλο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι, OK, τώρα επειδή έχω 7 αντιστάσεις, έχω μέσα 3 τελεστικούς, ότι θα είναι κάποιο μεγάλο. Όχι, στην ουσία είναι σαν το ολοκληρωμένο που είδατε στο εργαστήριο. Και εν συντομία ονομάζεται INA στα αγγλικά, έτσι, από το instrumentation, IN, έτσι, το INA από το instrumentation και το A από το amplifier. Οπότε αυτό είναι στην ουσία ένα επιπλέον θεμελιώδες κύκλωμα. Δηλαδή είχαμε πει ότι θεμελιώδη κυκλώματα είναι πια ο αναστρέφων ενισχυτής, ο μη αναστρέφων ενισχυτής, ο απομονωτής, αυτά είναι τα τρία, έτσι είχαμε πει τα βασικότερα και με βάση αυτά τα τρία προκύπτουν όλα τα άλλα. Και παρόλο που ο ενισχυτής οργανολογίας προκύπτει από αυτά τα τρία, επειδή είναι τόσο πολύ βασικός, θεωρείται και αυτό από μόνο του ένα θεμελιώδες κύκλωμα. Δηλαδή, στην πράξη όταν θα πάμε να το ζωγραφίζουμε, δεν θα το ζωγραφίζουμε έτσι, αργότερα όπως το ζωγραφίζουμε τώρα για να το δούμε κυκλωματικά πώς είναι, θα το ζωγραφίσουμε έτσι, πολύ πιο απλά από την άποψη για να υποδηλώσουμε ότι πρόκειται
για να αποδηλώσουμε ότι είναι ένα θεμελιώδες κύκλωμα. Δηλαδή, οπότε, πάμε να το δούμε λιγάκι. Ο ενισχυτής οργανολογίας έχει ένα κύκλωμα αφαίρεσης. Προς το παρόν το βάζω εδώ πέρα στη γη αναφορά, στη γενικότερη περίπτωση, και στον ενισχυτή οργανολογίας εδώ πέρα είναι μια τάση αναφοράς, η VREF. Όπου εδώ πέρα έχω αντιστάσεις R1-R1, ταιριασμένες όσο γίνονται στην τιμή, R2-R2. Και από εδώ, από εκεί πέρα έχουμε δύο τελεστικούς ενισχυτές, αλλά δεν είναι πλέον σε συνδεσμολογία απομονωτή, αυτό που λέγαμε πριν. Έχουν και κάποιες αντιστάσεις συνδεδεμένες. Και εδώ είναι οι δύο είσοδοι. Λοιπόν, αυτές οι δύο αντιστάσεις και αυτές γενικά είναι ίσες. Όχι, γενικά πρέπει να είναι ίσες. Να είναι και αυτές ταιριασμένες. Και αυτή εδώ πέρα η αντίσταση, η RG στην ουσία, συγγνώμη, είναι η αντίσταση που ρυθμίζει το κέρδος. Δηλαδή, σε αυτό το κύκλωμα μπορώ να αλλάξω πλέον, όπως θα δούμε, μόνο την RG για να ρυθμίσω το κέρδος κατά βούληση. Οπότε μπορώ εδώ πέρα να βάλω μία μεταβλητή αντίσταση για να ρυθμίζω κάθε φορά το κέρδος χειροκίνητα στην τιμή που θέλω. Οπότε αυτό, αν το δούμε λιγάκι να το σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Υπάρχουν στην ουσία δύο κομμάτια. Αυτό είναι ενιαίο, αλλά αν το δούμε λιγάκι. Το πρώτο κομμάτι που είναι στο πρώτο πλαίσιο, αυτό εδώ πέρα, γενικά παρέχει το κέρδος, την ενίσχυση. Δηλαδή, αν θέλω να ενισχύσω 100 φορές, στην ουσία, έτσι, θα το πάρω από εδώ. Και αυτό εδώ το κύκλωμα το δεύτερο είναι ότι κάνει την αφαίρεση. Οπότε συνδυαστικά έχω την ενίσχυση της αφαίρεσης, όπως θα το δούμε. Και μάλιστα να ξέρετε ότι συνήθως εδώ πέρα αυτές οι αντιστάσεις είναι ίσες. Δηλαδή είναι 10 κιλόμ, 10 κιλόμ, 10 κιλόμ, 10 κιλόμ. Συνήθως εδώ πέρα είναι 4 ίσες αντιστάσεις. Αλλά πάμε να δούμε σε πρώτη φάση ποια είναι η έξοδος. Να υπολογίσουμε ποια είναι η έξοδος. Θα αποδείξουμε ότι η έξοδος είναι R2 προς R1. Αλλά είπαμε ότι συνήθως όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες, οπότε συνήθως αυτός ο όρος είναι μονάδα. Αλλά στη γενικότερη περίπτωση που δεν είναι ίσες, υπάρχει αυτός εδώ πέρα. Οπότε πλέον εγώ επιλέγω αντιστάσεις R1, R2, συνήθως ίσες, επιλέγω αντιστάσεις, συγγνώμη, R, ίσες, οπότε αυτή εδώ πέρα μπορώ πλέον να την αλλάζω κατά βούληση. Οπότε αλλάζοντας μόνο αυτή, γιατί είναι μόνο μία αντίσταση, γιατί αν άλλαζα τις R1, R2 θα πρέπει να αλλάζω δύο αντιστάσεις εδώ. Αν άλλαζα τις R θα πρέπει να αλλάζω πάλι δύο αντιστάσεις, οπότε αλλάζω μόνο την RG για να ρυθμίσω το κέρδος. Δηλαδή, η RG κάνει τη ρύθμιση του κέρδους.
γενικότερα το πρώτο κύκλωμα αυτό είναι που ρυθμίζει το κέρδος και το δεύτερο κομμάτι είναι που θα κάνει την αφαίρεση και θα γίνει η απόρριψη όποιου κοινού σήματος υπάρχει. Θα υπάρχει στην έξοδο μόνο η διαφορά των δύο εισόδων, ενισχυμένη βέβαια, ανάλογα με τις τιμές των αντιστάσεων που έχω επιλέξει. Οπότε πάμε να αποδείξουμε αυτή εδώ πέρα τη σχέση. Λοιπόν, εδώ πέρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πάλι έχω δύο εισόδους, μπορώ να εφαρμόσω πάλι την αρχή της επαλληλείας. Θα το δούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, δηλαδή η αρχή της επαλληλείας, ότι μηδενίζω κάθε φορά τη μία από τις δύο, κρατάω τη δεύτερη, υπολογίζω την έξοδο, το κάνω και μια δεύτερη φορά μηδενίζοντας την άλλη και κρατώντας την προηγούμενη, αυτή που είχα μηδενίσει την πρώτη φορά, έτσι, και να υπολογίσω τη δεύτερη έξοδο και να προσθέσω αυτές τις δύο εξόδους. Οπότε, ένας τρόπος είναι με αρχή της παλληλείας, έτσι, για να αποδείξουμε αυτό για την έξοδο. Δεν θα το κάνουμε. Θα δούμε και λίγο διαφορετικά, δηλαδή, χωρίς να κάνουμε αρχή της επαλληλείας με τον κλασικό τρόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάντοτε θυμόμαστε τις βασικές ιδιότητες που έχουν τελεστικοί ενισχυτές, γιατί πάντοτε για τελεστικούς ενισχυτές έχουμε. Λοιπόν, έχουμε πει, ό,τι έχω στον ένα ακροδέχτη τάση, θα το έχω και στον άλλο ακροδέχτη του τελεστικού. Οπότε εδώ πέρα θα έχω πάλι τάση vein 1. Και εδώ αντίστοιχα, ό,τι έχω εδώ, vein 2, θα τον έχω και πού. Και εδώ. Οπότε εδώ θα έχω τάση vein 2. Αυτό είπαμε ότι όταν βλέπουμε τελεστικούς ενισχυτές οι οποίοι έχουν αρνητική ανάδραση είναι αυτή εδώ πέρα η σύνδεση. Η έξοδος του τελεστικού συνδέεται στην αναστρέφουσα είσοδο. Και αντίστοιχα εδώ η έξοδος του τελεστικού συνδέεται στην αναστρέφουσα είσοδο. Οπότε όταν έχω αρνητική ανάδραση ισχύει αυτό που έχουμε γράψει. Και επίσης η δεύτερη βασική ιδιότητα ότι εδώ το ρεύμα είναι 0 μιλιαμπέρ και το ρεύμα εδώ είναι 0 μιλιαμπέρ. Οπότε αν θεωρήσω εγώ ότι έχω εδώ ένα ρεύμα Ι, αυτό το ρεύμα δεν θα περάσει καθόλου μέσα στον τελεστικό, αφού είπαμε είναι 0, οπότε θα πάει στην RG, οπότε και εδώ Ι, και δεν θα περάσει ούτε στον κάτω τελεστικό, κανένα κομμάτι του, θα περάσει ένα πυροελάχιστο μερικά νανοαμπέρ, οπότε στην ουσία όλο το ρεύμα αυτό θα πάει εδώ πέρα σε αυτή την αντίσταση. Και δεν έχω πλέον παρά να εφαρμόσω τον νόμο του Ωμ στις τρεις αντιστάσεις. Και να εξισώσω βέβαια γιατί έχω το ίδιο ρεύμα. Εδώ πέρα θα είναι, ας πούμε ότι είναι η έξοδος που βγάζει αυτός ο τελεστικός και εδώ είναι η έξοδος που βγάζει αυτός ο τελεστικός. Οπότε πάω και στην πρώτη R, σε αυτήν εδώ πέρα, πάω να εφαρμόσω τον νόμο του Ωμ ως προς το ρεύμα, να γράψω την έκφραση του ρεύματος σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ. Οπότε, το I θα είναι. Λοιπόν, τη διαφορά τάση έχω στο άκρο της αντίστασης. Στον άκρο της αντίστασης έχω Vout 1, στο άλλο άκρο της αντίστασης έχω Vein 1, οπότε, όπως λέει ο νόμος του Ωμ, τα αφαιρώ και διαιρώ για την αντίσταση. Την ίδια δουλειά κάνω και για την κάτω αντίσταση, για την RG. Τι έχω στο ένα άκρο της RG, vein 1. Τι έχω στο άλλο άκρο της RG, vein 2. Οπότε πάλι, γιατί είναι το ίδιο ρεύμα, όπως είπαμε, λόγω των ιδιωτήτων, έτσι, των βολικών ιδιωτήτων που έχει ο τελεστικός ενισχυτής, τι έχω διαφορά τάση στην RG, έχω vein 1 μείον vein 2. RG. Τα ρεύματα είναι ίσα, οπότε θα πρέπει να εξισώσω τα δεξιά μέρη των δύο σχέσεων. Οπότε, Vout 1 μείον Vein 1 δια R ίσον Vein 1 μείον Vein 2 δια RG. Πάνω το επιλύσω ως προς Vout 1, γιατί το Vout 1 θέλω σε πρώτη φάση, έτσι, την έξοδο του πάνω τελεστικού δηλαδή.
πάω το R στην άλλη πλευρά. Πάω και το V είναι 1 στην άλλη πλευρά. Και μαζεύω ότι έχει vein 1 μαζί και ότι έχει vein 2 μαζί. Οπότε αν βγάλω κοινό παράγοντα το vein 1 θα μου μείνει 1 από εδώ πέρα και άρα επί RG από εδώ και έχω βέβαια για το vein 2 το συντελεστή R προς RG. Λοιπόν, την ίδια δουλειά θα την κάνουμε ακόμα μια φορά. Δηλαδή, θα πάω να εφαρμόσω τον νόμο του Ohm και στην τρίτη αντίσταση, σε αυτήν εδώ πέρα, αν του. Εδώ. Οπότε βλέπω τι τάση έχω στα δύο άκρα της αντίστασης. Έχω vein 2 και vout 2. Οπότε, έχω πάλι ρεύμα γιώτα είναι vein 2 μείον v out 2 δια r. Εξισώνω με αυτό εδώ πέρα, έτσι εξισώνω αυτό εδώ με αυτό εδώ. Προφανώς μπορεί γιατί μιλάμε πάντοτε για το ίδιο ρεύμα. Οπότε αυτή, αν την πω 1, με χρήση της 1 θα έχω ότι vein 2 μείον v out 2 προς r ίσον vein 1 μείον vein 2 προς r g. Πάω να επιλύσω πάλι ως προς v out 2. Οπότε είναι vein 2 μείον v out 2. Πολλαπλασιάζω και με μείον 1 και τα δύο μέλη, δηλαδή αλλάζω το πρόσημο για να. Οπότε εδώ πρέπει να πάει πλέον vein 2 μείον vein 1. Οπότε το v out 2 είναι vein 2 συν και βλέπω ότι προκύπτει μια παρόμοια έκφραση όπως στο Vout 2, στο Vout 2 όπως με το Vout 1, που είναι 1 συν R προς RG επί vein 2 μείον R προς RG επί vein 1. Έτσι θα βγάλω κοινούς παράγοντες. Οπότε, κοντεύουμε. Έχουμε ένα τελευταίο βήμα. Έχουμε αυτήν εδώ την έκφραση. Έχουμε και αυτή εδώ την έκφραση. Λοιπόν, πάμε να παρατηρήσουμε στο κύκλωμα. Πλέον εδώ εφαρμόζω αυτό που ξέρουμε για το κύκλωμα του αφαιρέτη, δηλαδή το V out θα είναι αυτό εδώ, ο λόγος των αντιστάσεων επί τη διαφορά των δύο εισόδων που δέχεται ο αφαιρέτης. Αλλά ποιες δύο εισόδους δέχεται ο αφαιρέτης? Δέχεται τη V out 1 και τη V out 2. Οπότε, τα παίρνοντας όλα αυτά μαζί, αυτά τα τρία, πάμε να δούμε, να βγάλουμε τελική έκφραση, δηλαδή το V out θα είναι, είμαστε πλέον στον αφαιρέτη, ο λόγος των αντιστάσεων
επί τη διαφορά των δύο εισόδων στον αφαιρέτη, η οποία η διαφορά είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, οπότε είναι R2 προς R1, 1 συν RG, είναι αυτό εδώ πέρα, sorry, είναι 1 συν R προς RG. Δύο πραξούλες είναι τώρα, εντάξει, είναι λίγο βαρετά, ας το κάνουμε για πληρότητα. Μείον το V out 1. Το V out 1, έτσι, είναι αυτή εδώ πέρα η έκφραση και τα πάντα θα πρέπει να τα κάνω μείον. Οπότε, μείον αυτό συν αυτό. Μείον R προς RG επί Vein ένα συν R προς RG επί Vein 2. Πλησιάζουμε στο τέλος, παιδιά. Έτσι. Απλώς τώρα τα μαζεύουμε όλα μαζί. Λοιπόν, RG είναι εδώ. RG. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ένα συν R επί RG το έχω και αυτό εδώ πέρα, οπότε το βγάζω κοινό παράγοντα. Οπότε μένει Vein 2 μείον Vein 1. Και βλέπω εδώ πέρα ότι έχω κοινό παράγοντα το R προς RG. Οπότε βγάζω και αυτό εδώ κοινό παράγοντα, συν R προς RG, εδώ είναι Vein 2. Vein 2 μείον Vein 1. Τώρα παρατηρώ ότι πλέον ο κοινός παράγοντας είναι ποιος. Αυτός εδώ. Και αν το κάνω, αν το βγάλω αυτό κοινό παράγοντα, έτσι καταλήγω στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, Vein 2 μείον Vein 1, 1 συν R προς RG, που είναι από εδώ πέρα, συν R προς RG, που είναι από τον δεύτερο όρο. Και καταλήξαμε βέβαια σε αυτό που γράψαμε στην αρχή, ότι είναι R2 προς R1, 1 συν 2R προς RG επί την διαφορά. Η τελική έκφραση. Και είπαμε, κλείνοντας για σήμερα το μάθημα, ότι στην πράξη συνήθως είναι το R1 ίσον με το R2, οπότε η προηγούμενη σχέση απλοποιείται σε αυτήν εδώ πέρα τη σχέση. 1 συν 2R προς RG επί τη διαφορά των δύο εισόδων. Το κέρδος δηλαδή ρυθμίζεται αποκλειστικά, όπως προαναφέραμε, από την RG.